Είναι η πρώτη φορά που Έλληνες Ολυμπιονίκες ανεβαίνουν στην Πασαρέλα. Μου ενημέρωσαν ότι φοράω μια... κάποια ρούχα του Παρθένιου. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά. Σχέση μου με τη μόδα είναι περιορισμένη, με τις φόρμες κυκλοφορούμε όλη την ημέρα. Σας αρέσει αυτό που φοράτε? Ναι, νιώθω άνετα. Ναι, είμαι μια χαρά, εγώ προσωπικά. Για πρώτη φορά βλέπω τον χώρο της μόδας να συμπράττει με εμάς τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Οι Έλληνες αθλητές άφησαν προσωρινά πισίνες, υγρούς τύβους και παλέστρες και συνεργάστηκαν με επώνυμους σχεδιαστές μόδας. Έχουν πολύ ωραία σώματα, όπως στην αρχαία Ελλάδα, οπότε το κάλος έχει άμεση σχέση με την τέχνη. Είναι σαν αγάλματα του Φιδία. Δεκάδες άτομα χειροκρότησαν όλους τους Έλληνες αθλητές σε αυτόν τον διαφορετικό ρόλο στην καριέρα τους. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο στο Ολυμπιακό Μουσείο, που το θεωρούμε και ένα δικό μας χώρο, γιατί όλοι έχουμε αφήσει προσωπικά μας αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας από τις συμμετοχές μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λόγω της κρίσης που ζούμε γενικότερα και τη βιώνουμε όλοι οι Έλληνες και όλη η Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη, είναι ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, θα έλεγα, και η συμβίωση πιο έντονα ακόμα της τέχνης με το πολιτισμό, με τον αθλητισμό. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα πάνε προς τις ανάγκες του Ολυμπιακού Μουσείου, αλλά και προς τον Πανελλήνιο Αθλητικό Σύλλογο Καλλιπάτηρα. Στην επίδειξη μόδας συμμετείχαν και μοντέλα σχεδιαστών.